Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε αργά το απόγευμα μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε δύσβατη πλαγιά στην περιοχή Ορθονιές στη Ζάκυνθο. Η πυρκαγιά πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω της πυκνής θαμνώδους και δαστικής βλάστησης και επεκτάθηκε σε όλη την πλαγιά και σε βαθιά χαράδρα. Στο σημείο έσπευσαν τουλάχιστον 10 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ζακύνθου με 12 άνδρες που ανέλαβαν το δύσκολο έργο της κατάσβεσης. Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο και η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλύτερη. Η φωτιά αναμένεται να τεθεί σύντομα υπό μερικό έλεγχο, ωστόσο οι ρήψεις νερού από τα αεροσκάφη πεζετέλ συνεχίζονται. Το έργο των επίγειων δυνάμεων συνέδραμαν εν αέρια μέσα και συγκεκριμένα 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη πεζετέλ που έφτασαν από την Κεφαλονιά και πραγματοποίησαν διαδοχικές ρήψεις νερού. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι η φωτιά ξεκίνησε κατά πάσα πιθανότητα από στήλο της ΔΕΗ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την πυροσβεστική υπηρεσία. Δεν έχουμε καμιά πληροφορία ακόμα για το που ξεκίνησε και πώς. Θα διενεργήσει το ανακριτικό τμήμα της υπηρεσίας μας προανάκριση. Η πυρκαγιά είναι ακόμα σε εξέλιξη. Προσπαθούμε να την οριοθετήσουμε και αυτό πιστεύω θα τα καταφέρουμε. 42-58, δώσε. Τελικά η πυρκαγιά κατάφερε να τεθεί υπό μερικό έλεγχο αργά το απόγευμα, ενώ άριστη φάνηκε για μία ακόμη φορά πως ήταν η συνεργασία της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης Ζακύνθου, αλλά και ιδιωτών υδρομεταφορέων που έσπευσαν στο σημείο με υδροφόρες για τον ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων.